2017, λάβαμε μια κλήση ανώνυμη σχετικά με τα παιδιά στη Λέρο, τα οποία τα παραμελούσαν κατά την ενημέρωση, τα παραμελούσαν, τα κακοποιούσαν και υπήρξαν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση. Αλλά υπήρχε αυτό το κομμάτι. Εμείς αμέσως στείλαμε γραπτά την εντολή, την ενημέρωση στον εισαγγελέα της περιοχής και στη συνέχεια μάθαμε πάλι, το μάθαμε παρεμπιπτόντως, γιατί δεν, ούτε υποχρεωμένοι οι υπηρεσίες να μας ενημερώσουν, δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία, ούτε θέλουν να μας ενημερώσουν σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος δεν έχει την κρατική οντότητα με τις υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε μεν, αλλά στα θέματα ενημέρωσης βρισκόμαστε σε άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν ενημερωθήκαμε από συγγενικό περιβάλλον, τα παιδιά ήρθαν στο νοσοκομείο και η μικρή το έσκασε, γιατί ήθελε να εκφράσει με αυτό την επιθυμία της να μην γυρίσει πίσω στο οικογενειακό της περιβάλλον, παρά να πάει σε κάποιο ίδρυμα, να πάνε σε κάποιο ίδρυμα για να γλιτώσουν από την πρίκη της κακοποίησης. Ενημερώσαμε και πάλι την εισαγγελία και στη συνέχεια φυσικά δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει, ούτε έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε να ρωτήσουμε, δεν θα μας πει κανένας, γιατί όπως μας απαντούν αυτά είναι θέματα προσωπικών δεδομένων. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη φρίκη για μια ακόμη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε αυτή τη φρίκη με παιδιά που έχουν βασανιστεί και που αργούμε να πάρουμε χαμπάρι στην κοινωνία, γιατί μόνο αν βγει στη δημοσιότητα κάτι φαίνεται. Πολλά έχουμε που δυστυχώς έχουν φτάσει σε ακραία σημεία, δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα και δεν χρειάζεται να βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί κάποιες φορές δυστυχώς κάνει και αυτό κακό σε παιδιά τα οποία πρέπει να συνεχίσουν τη ζωή τους και το μέλλον τους. Δυστυχώς όμως το αποτέλεσμα είναι φρικτό και το θέμα είναι το ότι μέχρι εδώ φτάσαμε, εδώ που φτάσαμε τα παιδιά, από εδώ και πέρα πού θα πάνε, πώς θα ζήσουν, ποιος θα τους καλύψει την ψυχική τους, την ψυχική τους ηρεμία, ποιος θα τους εξασφαλίσει τη θεραπεία και να μπορεί να διαχειριστούν αυτή τη φρίκη που έχουν νιώσει όταν έχουν κατάθλιψη, όταν έχουν πρόβλημα ρετών, έχουν πρόβλημα επιβίωσης.